Απόστολε Χριστό το Θεό, ηγαπημένε, επί ρίσε, λαών δέχεται σε προσπίπτοντα, ο επίπεσο το στήθι κατά δεξαμένος, και Θεολόγε, και επί μόνον νεφός, εθνών διασκεδάσε. Ετούμενο σημεί, Τα μεγαλία σου παρθένε, τις διηγήσετε. Βρίζα γαρ θαύματα και πήγα ζυσιάματα. Ω θεολόγο και φύγω φίλος Χριστού. Πέτρα πάλε το Ισραήλ, οφθή Θεολόγε, ο σωστάφος ο Ευαγής, βρήγαρ το κόσμο ως μάνα ψυχοτρόφων, τριφύσε, Πουρανίου, κόνιν Θεός Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, ο επιστήθιος φίλος και ηγαπημένος μαθητής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είναι ο πρώτος θεολόγος της Εκκλησίας μας και ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητάς του Κυρίου Ιμών Ιησού Χριστού. Ανήκοντας μάλιστα στον στενότερο κύκλο των μαθητών, μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τον Απόστολο Πέτρο. Αυτοί οι τρεις Απόστολοι, Ιάκωβος και Ιωάννης και ο Απόστολος Πέτρος, ακολούθησαν τον Κύριο σε ιδιαίτερες στιγμές της επίγεια ζωής του, όπως ήταν η Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, η μεταμόρφωση στο όρος Θαβόρ και στην αγωνία στον κήπο της Γεθσιμανή. Κλήθηκε από τον Χριστό να τον ακολουθήσει, όταν ο Χριστός βρήκε τον Ιωάννη μαζί με τον αδελφό του και το άλλο ζεύγος αδελφών Ανδρέα και Πέτρο να είναι απογοητευμένοι που ως ψαράδες στην λίμνη Γενισαρέτ, Όλη τη νύχτα κοπίαζαν και δεν έπιασαν ψάρια. Και τότε ο Χριστός τους προέτρεψε πάλι να δοκιμάσουν και έτσι έπιασαν θαυματουργικά πάρα πολλά ψάρια. Ήσαν δηλαδή ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μαζί με τον αδελφό του, Άγιο Ιάκωβο, και οι δύο αδελφοί Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Ανδρέας. Και όλη την νύχτα προσπαθούσαν να πιάσουν ψάρια και δεν μπορούσαν. Και τους λέει ο Χριστός «Ρίξτε πάλι τα δίχτυα σας» και τότε έπιασαν πάρα πολλά ψάρια. Εντυπωσιασμένοι από το μεγάλο αυτό θαύμα, θέλησαν να γνωρίσουν καλύτερα ποιος ήταν αυτός ο οποίος έκανε αυτό το θαύμα. Και ο Χριστός τους είπε δεύτερο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλληλής ανθρώπων». «Ελάτε δηλαδή ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων» να τους ψαρεύετε δηλαδή από την αμαρτία και να τους οδηγείτε στην επίγνωση της θεία Αληθείας. Από τότε ο Άγιος Ιωάννης ακολουθούσε τον Κύριο μέχρι το τέλος της επίγειας ζωής του. Στον μυστικό δείπνο, όταν ο Χριστός είπε «Κάποιος από εσάς θα με παραδώσει», ο Άγιος Ιωάννης έσκυψε πάνω στο στήθος του Χριστού και τον ρώτησε με πόνο ψυχής «Κύριε, ποιος θα σε παραδώσει» Και ο Χριστός του είπε «Αυτός που θα βουτήξω το ψωμί στο πιάτο και θα του το δώσω». Από το γεγονός αυτό ονομάζεται «Επιστήθιος φίλος του Χριστού», ο Άγιος Ιωάννης. Τον ακολούθησε, όπως είπαμε, μαζί με τον Απόστολο Ιάκωβο τον αδελφό του και μαζί με τον Απόστολο Πέτρο στα ενδότερα του κήπου της Γεθσιμανή, όταν ο Χριστός αγωνιούσε και προσευχόταν προς τον πατέρα του την δύσκολη εκείνη νύχτα. Έπειτα μαζί με τον Απόστολο Πέτρο ακολούθησαν τον Χριστό στην αυλή του Καϊάφα και του Άννα και ήταν παρόν και έβλεπε ο Άγιος Ιωάννης όλη την διαδικασία των παθών του Χριστού. Ήταν ο μόνος που χωρίς φόβο τον ακολούθησε μέχρι και την ώρα του μαρτυρίου του. Και παρευρέθηκε κάτω από τον σταυρό του διδασκάλου. Γι' αυτό και ο Χριστός μας, επειδή ο Άγιος Ιωάννης βίωσε τον πόνο του διδασκάλου, δεν επέτρεψε να γευτεί μαρτυρικό θάνατο και εκοιμήθη οσιακά, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Και από εκείνη την ώρα ο Χριστός του ανέθεσε την προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου. «Γίνε, ιδού ο Υιός σου», είπε στην Παναγία, Ιωάννη είδε η μήτυρ σου, είπε στον Απόστολο. Είπε δηλαδή στην μητέρα του ότι από εδώ και στο εξή αυτό θα είναι ο γιο σου, δηλαδή αυτό θα σε φροντίζει και θα σε προστατεύει. Και στον Ιωάννη είπε να την προστατεύεις σαν να ήταν η φυσική σου μητέρα. Και από εκείνη τη στιγμή και μέχρι σότου κοιμήθηκε η Θεοτόκος, ήταν υπό την προστασία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Μάλιστα στο σπίτι του κοιμήθηκε η Θεοτόκος. Μετά από την Πεντηκοστή και την κάθοδο του Παναγίου Πνεύματος, κήρυξε μαζί με τον Απόστολο Πέτρο στα Ιεροσόλυμα, επιτελώντας πολλά θαύματα και μεταστρέφοντας πολλούς στην πίστη του Χριστού. Και αργότερα, μετά από την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, ανέλαβε την ευθύνη του Ευαγγελισμού των Ιδωλολατρών στην Μικρά Ασία με κέντρο την Έφεσο. Εκεί μετέστρεψε πολλούς στην πίστη του Χριστού, με χρυσό του ορισμένοι εφέσιοι, μην ανέχοντα την δράση του, κατάφεραν με κατηγορίες τον αυτοκράτορα Δομετιανό να εξορίσει τον Άγιο Ιωάννη στο νησί Πάτμος, όπου εκεί ξεκίνησε καινούρια δράση ο Απόστολος. Ο Θεός του παρουσίασε πολλές ευκαιρίες για να φέρει τον κόσμο σε μετάνοια, τις οποίες και ο Απόστολος αξιοποίησε στο έπαχρο, κήρυξε και θαυματούργησε. Εκεί στην Πάτμο υπήρχε κάποιος ξακουστός μάγος ονόματι Κίνοψ, ο οποίος έκανε τα υποτιθέμενα θαύματά του με την συνέργεια του διαβόλου, τον οποίο οι Πάτμοι τον πίστευαν ως Θεό. Αυτόν λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης τον τιμώρησε για την ασέβειά του αυτή, που δεχόταν αυτός ο μάγος να προσκυνείται ως Θεός. Είχε πει αυτός ο μάγος, θα κατέβω κάτω στην θάλασσα για να δείτε ότι έχω την δύναμη. Και τότε προσευχήθηκε ο Απόστολος και αυτός ο μάγος έμεινε για πάντα εκεί στην θάλασσα. Εκεί στην Πάτμο ο Άγιος Ιωάννης διέμενε σε ένα σπήλαιο μαζί με τον μαθητή του Πρόχωρο, ο οποίος Πρόχωρος τον ακολουθούσε από την Ιερουσαλήμ. Και εκεί αξιώθηκε να δει τα φοβερά οράματα περί της πορείας του κόσμου, δημιουργώντας έτσι την αποκάλυψη του Ιωάννου, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Την αποκάλυψη δηλαδή των γεγονότων που πρόκειται να συμβούν, τα οποία έδειξε ο Θεός στον Απόστολο Ιωάννη. Στην Πάτμο έζησε για αρκετά χρόνια ο Άγιος Ιωάννης και ο λαός είχε μεταστραφεί στην πίστη του Χριστού και όταν αργότερα έληξε η εξορία του θα αναχωρούσε για την Έφεσο. Τότε θρηνούσαν οι κάτοικοι της Πάτμου που θα έχαναν τον διδάσκαλο και καθοδηγητή τους και του ζήτησαν να τους αφήσει κάποιο γραπτό για να μπορούν να κατευθύνονται και να αναγινώσκουν τα γραφάς για να ενισχύεται έτσι η πίστη τους στο Χριστό. Έκανε προσευχή ο Άγιος Ιωάννης και ανέβηκε πάλι στο σπήλαιο όπου διέμενε και εκεί περιήλθε σε έκσταση, μας λέει η Ιερά Παράδοση, όπως ακριβώς σε έκσταση ήταν και την ώρα που ο Θεός του αποκάλυπτε τα μελούμενα και συνέγραψε την Αποκάλυψη. Και όπως ήταν εκεί στο σπήλαιο, σε έκσταση, ακούστηκε μία από πάνω «Ως φωνή η δάτων πολλών», λένε οι γραφές. Και ακούστηκε η φωνή αυτή να του λέει, «Εν αρχή είναι ο λόγος, και ο λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο λόγος». Έγραψε λοιπόν το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, τους το άφησε ως παρακαταθήκη και ανεχώρησε για την Έφεσο. Εκεί στην Έφεσο έζησε για αρκετά ακόμη χρόνια, κηρύσσοντας τον Λόγο του Θεού μέχρι το βαθύ του γύρας. Και όταν πλέον Λόγο του γύρατος δεν μπορούσε να απευθύνει επιπλέον διδασκαλίες, τους έλεγε μόνο «Τεκνία αγαπάτε αλλήλους». Σύμφωνα με την ιστορία της Εκκλησίας μας, προγνώρισε τον θάνατό του και πήρε επτά από τους μαθητές του και βγήκαν έξω από την πόλη. Εκεί έσκαψαν σε σχήμα σταυρού τον τάφο του, μπήκε εκεί μέσα και παρέδωσε το πνεύμα του. Οι πιστοί εφέσιοι, μαθαίνοντας τα γενόμενα, έσπευσαν να του δώσουν τον τελευταίο ασπασμό. Αλλά όταν άνοιξαν τον τάφο του, είδαν με έκπληξη και συγκίνηση ότι το λείψανό του έλειπε. Συνέβη δηλαδή στον Άγιο Ιωάννη αυτό ακριβώς που συνέβη και με την υπεραγία Θεοτόκο. Μετάσταση, όπως λέγεται, στην εκκλησιαστική ορολογία. Μεταστάθηκε δηλαδή ο Άγιος Ιωάννης με το σώμα του στους ουρανούς. Και ο τάφος παρέμεινε και παραμένει άδειος. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν και συγγενής του Κυρίου μας, θεωρούμενος θα λέγαμε ανιψιός του, αφού ήταν μαζί με τον Άγιο Ιάκωβο τον αδελφό του, ιός της κόρης του μνήστορος Ιωσήφ, της μυροφόρου Σαλόμης. Εορτάζει δύο φορές το χρόνο από την Αγία μας Εκκλησία, την 26η Σεπτεμβρίου, όπου εορτάζεται η μετάστασή του, και την 8η του μηνός Μαΐου, όπου εορτάζονται τα θαύματα τα οποία επιτελούνταν από το χώμα που έπαιρναν οι πιστοί από τον τάφο του Αγίου.